Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη νέα εκπομπή για το στοίχημα του στο kouva.gr, όπου θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια της αριθμητικής, των μαθηματικών και της στατιστικής να σας προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές προκειμένου να πάτε στο ταμείο. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα τις προτάσεις μας για τα 7 δημοφιλέστερα πρωταθλήματα, για την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρώτη μας κάρτα. Θα μιλήσουμε για την Αγγλία, την Premier League, όπου θα έχουμε τη 16η αγωνιστική. Θα ξεκινήσουμε με τα στατιστικά σημείων και τα under-over. Όπως βλέπουμε στην Αγγλία, το under και το over είναι απόλυτα μοιρασμένα. 50% και τα δύο. Έχει ένα προβάδισμα ο Άσος, ακολουθεί το διπλό και με λιγότερες πιθανότητες 28,7% ισοπαλία. Αυτό σε σύνολο 150 αγώνων. Να δούμε τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική στην Premier League. Όπως βλέπουμε, η Manchester City πέστη βαθμολογική απώλεια, έχασε από τη Stoke, στην έδρα της Stoke. Η Leicester συνεχίζει την προέλασή της με το 0-3 επί της Swansea, εκτός έδρας. Ενδιαφέροντα αποτελέσματα, ενδιαφέρουσες καταστάσεις στην Αγγλία. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Η Leicester του Claudio Ranieri οδηγεί την κούρσα με 32 βαθμούς. Η Manchester City, όπως είδαμε, υποχώρησε στην τρίτη θέση με 29. Δεύτερη η Arsenal, η οποία προέρχεται και από την μεγάλη πρόκριση στους 16 σε βάρος του Ολυμπιακού. Έχουμε κάτω στη ζώνη του υποβιβασμού Newcastle, η Bournemouth και η Norwich με τους ίδιους βαθμούς. Πιο κάτω η Sunderland και τελευταία η Aston Villa με 6 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική τώρα, έχουμε το Norwich Everton, Crystal Palace Southampton, Manchester City Swansea, Sunderland Watford, West Ham Stoke, Bournemouth Manchester United, αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββάτου. Την Κυριακή είναι το Aston Villa Arsenal, Liverpool West Brom, Tottenham Newcastle και τελειώνει τη Δευτέρα η αγωνιστική με το Leicester Chelsea. Να πούμε εδώ για την Chelsea, η οποία μπορεί να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα χρειάζεται βαθμούς γιατί είναι κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Να δούμε τώρα τους καλύτερους και τους χειρότερους. Στην καλύτερη επίθεση, η Leicester κυριαρχεί συνολικά και στις επικρατήσεις στην επίθεση εκτός έδρας. Εντός έδρας, η καλύτερη επίθεση είναι στη Manchester City. Χειρότερη επίθεση η Aston Villa και στα εντός έδρας. Εκτός η Newcastle έχει τη χειρότερη επίθεση. Βλέπουμε ότι η καλύτερη άμυνα είναι της Manchester United, συνολικά και εντός έδρας, ενώ εκτός έδρας η West Brom φυλάσσεται καλύτερα. Η χειρότερη άμυνα είναι της Newcastle, η χειρότερη άμυνα εντός της West Brom, η χειρότερη άμυνα εκτός της Sunderland. Με τις περισσότερες νίκες είναι η Leicester, 9. Περισσότερες ήττες η Aston Villa και περισσότερες ισοπαλίες η Tottenham. Καλύτερη διαφορά τερμάτων για την Arsenal με 14. Χειρότερη διαφορά τερμάτων η Aston Villa με μείον 15. Να προχωρήσουμε τώρα να συγκρίνουμε τις αποδόσεις των εταιριών στοιχημάτων. Όπως βλέπετε πάνω, είναι οι αποδόσεις που προτείνει η Betshop για τα σημεία, άσο χ2, για τη διπλή ευκαιρία, τα under-over, goal-no-goal, ενώ υπάρχουν και άλλες εκατοντάδες άλλες επιλογές, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο site, στο kouva.gr. Στο κάτω μέρος βλέπετε το μέσο όρο των αποδόσεων που προτείνουν οι περισσότερες από 50 εταιρείες στοιχημάτων παγκοσμίως. Οπότε έχετε ένα συγκριτικό στοιχείο για να δείτε πού σας συμφέρει να παίξετε. Περνάμε στην επόμενη κάρτα, βλέπουμε για τα παιχνίδια της Κυριακής, τις αποδόσεις.
Και για το παιχνίδι της Δευτέρας, με το οποίο πέφτει η αυλαία, για το Leicester Chelsea. Βλέπουμε ότι τη Chelsea τη δίνουν με 2,25. Έχει πιθανότητα για το διπλό η Chelsea, έχει και μεγάλη ανάγκη από βαθμούς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στις προβλέψεις και προτάσεις του στο kuva.gr. Λοιπόν, για το Norwich Everton, βάσει της στατιστικής, η πρόταση στην οποία καταλήγει το στο kuva.gr είναι το χ2. Στο Crystal Palace Southampton, άσο χ. Manchester City Swansea, άσος. Η City δυνατή, θέλει να επανακάμψει και να πάρει βαθμούς. Sunderland Watford, εδώ είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, με μικρό προβάδισμα στον άσο. West Ham Stoke, άσο χ, επίσης με προβάδισμα η West Ham. Bournemouth Manchester United, χ2. Aston Villa Arsenal, διπλό. Liverpool West Brom, άσο χ. Tottenham Newcastle, άσο. Και Leicester Chelsea, άσο χ. Βλέπουμε εδώ τις προτάσεις. Και μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο πρωτάθλημά μας, το οποίο είναι η Γαλλία, το Σαμπιονά. Για τη 18η αγωνιστική θα δούμε τα στοιχεία μας. Λοιπόν, τα στατιστικά σημείων και τα under-over. Το under 57,7% έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα σε 18 αγωνιστικές, το over με 42,4%. Βλέπουμε και πάλι τον άσο πιο δυνατό, 38,8%, μετά το διπλό 31,8% και το χ με 29,4% σε σύνολο 170 αγώνων. Τι κάνανε την προηγούμενη αγωνιστική ομάδες της Γαλλίας? Λοιπόν, η Paris Saint-Germain συνεχίζει την προέλασή της, 0-3 στη Nice. Η Λιόν ιτήθηκε 0-2, Μπαστία Μονακό 1-2, Καέν Λίλ 1-2, Γκαζελέκ Ναν τη Σοπαλία, Ρεμ Τρουά 1-1, Τουλούζ Λοριάν 2-3, Μαρσέγγι Μονπελιέ 2-2, Μπορντό Γκινγκό 1-0 και Σεν Τετιέν Ρεν 1-1. Να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Λοιπόν, η Paris Saint-Germain με 15 βαθμούς διαφορά έχει σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακολουθεί η Ανζέ με 30, η Καΐν με 29, η Μονακό με 28, η Λιόν με 26. Θέλει βαθμούς για να μπει κοντά στην ευρωπαϊκή τροχιά. Και κάτω στη ζώνη του υποβιβασμού βλέπουμε την Τουλούζ με 15 και την Τρουά με 6. Η επόμενη αγωνιστική στη Γαλλία έχει το παιχνίδι το απόψινό Ρεν Καέν. Τα παιχνίδια του Σαββάτου είναι Ρεμς Νις, Τρουά Μπαστιά, Λίλ Λοριάν, Μονπελιέ Γκινγκόν, Ναν Τουλούζ, Μονακό Σεν Τετιέν, Αγέ Μπορντό, Μαρσέγγι Γκαζελέκ και την Κυριακή. Και τελειώνει το παιχνίδι, το πρόγραμμα της Κυριακής με το Paris Saint-Germain Lyon. Καλύτερη και χειρότερη στη Γαλλία μέχρι τώρα, όπως έχουν διαμορφωθεί. Η Paris Saint-Germain κυριαρχεί στην επίθεση, εντός εκτός και επί τα αυτά. Χειρότερη επίθεση η Τρουά και χειρότερη επίθεση και μέσα στην έδρα της. Χειρότερη επίθεση εκτός η Γκινγκόν. Καλύτερη και καλύτερη άμυνα για την Paris Saint-Germain, συνολικά και εκτός. Καλύτερη άμυνα εντός η Angers. Συνολικά χειρότερη άμυνα έχει η Τρουά σε όλες τις κατηγορίες. Περισσότερες νίκες η Paris Saint-Germain, περισσότερες ήττες η Τρουά, περισσότερες ισοπαλίες η Lille. Με την καλύτερη διαφορά τερμάτων η Paris Saint-Germain στο 32 και χειρότερη διαφορά τερμάτων η Τρουά στο μείον 25. Να συγκρίνουμε τις αποδόσεις των εταιριών στοιχημάτων. Λοιπόν, για το απόψινό παιχνίδι, στο Ρεν Καέν, όπως βλέπουμε στο 2.20 ο άσος, 1.30 το άσο χ, 1.65 το άντερ, 2.20 το over. Στο κάτω μέρος, όπως σας είπαμε, βλέπετε το μέσο όρο των αποδόσεων που προσφέρουν περισσότερες από 50 εταιρείες παγκοσμίως. Λοιπόν, για τα παιχνίδια του Σαββάτου τώρα η κάρτα.
να προχωρήσουμε και στα παιχνίδια της Κυριακής. Αυτές είναι οι αποδόσεις όπως τις προτείνουν οι εταιρείες. Να περάσουμε και τώρα να περάσουμε στο επόμενο πρωτάθλημά μας. Ασυγγνώμη. Να δούμε τις προτάσεις, τις προβλέψεις και τις προτάσεις του στο kuva.gr βάσει των στατιστικών στοιχείων. Για το ΡΕΝΚΑΕΝ, Χ και μετά διπλό. Ρέμς Νις επίσης, πρώτα το Χ, προβάδισμα μικρό και μετά το διπλό. Τρουά Μπαστιά, όλα τα σημεία είναι ανοιχτά, ίσως όποιος έχει feeling ας το παίξει. Στο Λίλ Λοριάν, ένα Χ. Μονπελιέ Γκίνγκον, άσος της Μονπελιέ. Ναντ Τουλούζ, ένα Χ. Μονακό Σεντετιέν, μεγάλο προβάδισμα στη Μονακό, δίνει στατιστική. Αντζέ Μπορντό, άσο Χ. Μαρσέι Γκαζελέκ, στον άσο η πρόταση. Και Παρί Σεν Ζερμέν Λιόν, επίσης στον άσο. Να δούμε τι γίνεται λοιπόν και στην Πριμέρα Ντιβισιόν, 15η αγωνιστική. Τα στατιστικά των σημείων και τα under-over. Λοιπόν, το under, εδώ είναι κοντά τα πράγματα, 50,7 στο under, 49,3 στο over. Μεγάλη υπεροχή γηπεδούχη, 45%, 29,3 νίκες των φιλοξενούμενων και στην ισοπαλία 25,7%, όλα αυτά σε 140 αγώνες. Λοιπόν, τι κάνανε οι ομάδες στην προηγούμενη αγωνιστική. Ρεάλ Μαδρίτης Χετάφε 4-1, Γρανάδα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βαλένθια Μπαρσελώνα 1-1, απώλεια για την Μπαρσελώνα, Λακορούνια Σεβίλη 1-1, Μπέτις Θέλτα 1-1, Σοσιεδάδ Έιμπαρ 2-1, Βιγιαρεάλ Βαγεκάνο 2-1, Χιχόν Λας Πάλμας 3-1, Αθλέτικ Μπιλμπάο Μάλαγα 0-0, Εσπανιόλ Λεβάντε 1-1. Να δούμε πώς είναι η βαθμολογία στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Η Μπαρτσελόνα με 34 βαθμούς, μετά και την ισοπαλία. Η Ατλέτικο Μαδρίτης στους 32, έχει πλησιάσει στους 2. Ρεάλ Μαδρίτης 30. Η Θέλτα στους 26, Βιγιαρεάλ στους 24, Λακορούνια στους 22. Και κάτω στη ζώνη του υποβιβασμού είναι η Γρανάδα με 11 βαθμούς, όσους έχει και η Μάλαγα και η Λεβάντε, και με 10 βαθμούς η Λας Πάλμας. Λίγο πιο πάνω η Βαγιακάνο και η Χετάφε με 14. Να δούμε τώρα πώς έχει η επόμενη αγωνιστική. Το παιχνίδι το απόψινό είναι Χετάφε Σοσιεδάδ. Το Σάββατο Μπαρτσελόνα Λα Κορούνια. Θέλτα Εσπανιόλ. Λεβάντε Γρανάδα. Σεβίλη Χιχόν. Λας Πάλμας Μπέτις. Περνάμε στο πρόγραμμα της Κυριακής. Βαγεκάνο Μάλαγα. Έιμπαρ Βαλένθια. Το Ατλέτικο Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ντέρμπι. Και Βιγιαρεάλ Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη κάρτα μας, όπου βλέπουμε τους καλύτερους και τους χειρότερους. Λοιπόν, καλύτερη επίθεση συνολικά η Μπαρτσελώνα και εντός έδρας η Μπαρτσελώνα, εκτός έδρας η Ρεάλ Μαδρίτης με 16 γκολ. Χειρότερη επίθεση στο σύνολο η Μάλαγα και εκτός έδρας, χειρότερη επίθεση εντός έδρας η Λας Πάλμας. Η καλύτερη άμυνα ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στο σύνολο και εκτός έδρας, καλύτερη άμυνα εντός έδρας για τη Βαλένθια.
Χειρότερη άμυνα στο σύνολο η Λεβάντε, χειρότερη άμυνα εντός έδρας η Γρανάδα, χειρότερη άμυνα εκτός έδρας η Χετάφε. Η Μπαρτσελόνα με τις περισσότερες νίκες βρίσκεται και στην κορυφή με 11, περισσότερες ήττες για τη Βαγεκάνο και περισσότερες ισοπαλίες για τη Λακορούνια. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων στην Μπαρτσελόνα, η χειρότερη διαφορά τερμάτων στη Λεβάντε. Η αποδόση των εταιρεών στοιχημάτων για το απόψινό μάτς Χετάφε Ρεάλ Σοσιεδάδ, 2,6 ο άσος, 3,15 το χ, 2,85 το διπλό, 1,40 το ένα χ, 1,35 το άσος διπλό και 1,45 το χ2. Μεγαλύτερη απόδοση το over 2,25, το under στο 1,60. Goal goal 1,95, no goal 1,80. Αυτά σύμφωνα με την Bet Shop. Για τα παιχνίδια του Σαββάτου τώρα, Μπαρτσελόνα στο 1,07 ο άσος δεν προσφέρεται για μεγάλα κέρδη. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές ακόμα. Να δούμε και για τα παιχνίδια της Κυριακής τι προτείνουν. Το Ατλέτικο Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, 1,62 ο άσος, 3,70 το χ, 6 το διπλό της Αθλέτικ, της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε. Και στο Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης, το 1,70 το διπλό της Ρεάλ. Να δούμε τι στη συνέχεια αργότερα και τι προβλέπει ο κουβάς. Στο kouva.gr οι δικές μας προβλέψεις και προτάσεις είναι Χετάφε Σοσιεδάδ, άσος. Μπαρτσελόνα Λακορούνια, επίσης τον άσο. Έχουμε περάσει το Σάββατο. Θέλτα Εσπανιόλ, άσος. Λεβάντα Γρανάδα, άσος Χ. Σεβίλη Χιχών, άσος. Λας Πάλμας Μπέτις. Μικρό προβάδισμα στο διπλό, αλλά παίζουν και τρεις πιθανότητες. Κρίνετε εσείς. Βαγεκάνο Μάλαγα το παιχνίδι της Κυριακής άσοχη, Έιμπαρ Βαλένθια την ίδια μέρα άσος διπλό, Ατλέτικο Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο άσος και Βιγιαρεάλ Ρεάλ Μαδρίτης διπλό άσο και χ. Μικρό προβάδισμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ η καρτούλα με τις προτάσεις, συνολικά. Πριν προχωρήσουμε στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, Serie A. Λοιπόν, για τη 16η αγωνιστική. Τα στατιστικά των σημείων και τα under-over. Λοιπόν, σε 150 αγώνες, under έχει έρθει το 54,7%, over το 45,3%, ο άσος το 50%, το διπλό στο 28% και το χ στο 22%. Να δούμε λοιπόν τι κάναμε την προηγούμενη αγωνιστική. Λοιπόν, Λάτσιο Γιουβέντους 0-2, Τωρίνο Ρώμα 1-1, Ίντερ Τζένοα 1-0, Μπολόνια Νάπολη 3-2, Αταλάντα Παλέρμο 3-0, Φιωρεντίνο Ουντινέζε 3-0, Φροζινόνε Κιέβο 0-2, Βερόνα Έμπολη 0-1, Σαπτόρια Σασουόλο 1-3 και Κάρπι Μίλαν 0-0. Είχαμε ανακατατάξει στην Ιταλία, όπως θα δούμε και στη βαθμολογία, μετά από αυτή την επεισοδιακή αγωνιστική. Η Ίντερ έχει προσπεράσει στην πρώτη θέση με 33 βαθμούς, η Φιωρεντίνα στους 32, η Νάπολη 31, μετά το στραβοπάτημα, η Ρώμα στους 28, η Γιουβέντους 27, η Σασουόλο στους 26, η Αταλάντα στους 24, όσους και η Μίλαν. Στη ζώνη του υποβιβασμού η Φροζινόνε είναι στους 14 βαθμούς, η Κάρπη στους 10 και η Βερόνα στους 6. 15 η Παλέρμο, 16 η Τζένοα και η Μπολόνια και η Σαπτόρια.
να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, το Σάββατο, Genoa Bologna, Palermo Frosinone, Sassuolo Torino, Udinese Inter. Δύσκολη εξόρμηση για την Inter, η οποία έχει αγαπημένο σκορ το 1-0 στο φετινό πρωτάθλημα. Περνάμε στην Κυριακή, όπου γίνεται το Μίλαν Βερόνα, Κιέβο Αταλάντα, Έμπολι Κάρπι, Νάπολι Ρώμα και Γιουβέντους Φιωρεντίνα. Μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι του μίσους στην Ιταλία. Και την Δευτέρα έχουμε το Λάτσιο Σαπτόρια. Να δούμε τους καλύτερους και τους χειρότερους στη Σέρια. Καλύτερη επίθεση, συνολικά και εντός έδρας η Φιωρεντίνα, εκτός έδρας η Ρώμα. Χειρότερη επίθεση το σύνολο η Βερόνα και εντός έδρας χειρότερη επίθεση, εκτός έδρας η Φροζινόνε. Η καλύτερη άμυνα είναι της Ίντερ, η καλύτερη άμυνα εντός έδρας Αταλάντα, η καλύτερη άμυνα εκτός της Ίντερ. Χειρότερη άμυνα για την Κάρπη, χειρότερη άμυνα εντός έδρας της Βερόνα, χειρότερη άμυνα εκτός έδρας της Κάρπη. Τις περισσότερες νίκες έχει η Φιωρεντίνα με 10, τις περισσότερες ήττες η Κάρπη με 9, περισσότερες ισοπαλίες η Βερόνα με 6. Στην καλύτερη διαφορά τερμάτων βρίσκουμε τη Φιωρεντίνα με σύν 18 και χειρότερη διαφορά τερμάτων η Βερόνα με μείον 15. Να περάσουμε να δούμε και τη συγκρίση των αποδόσεων. Στο πάνω μέρος, επαναλαμβάνω, είναι οι αποδόσεις της Bet Shop. Στο κάτω μέρος, ο μέσος όρος των εταιριών παγκοσμίως. Αυτά είναι για τα παιχνίδια του Σαββάτου. Να δούμε τι προβλέπουν και για τα παιχνίδια της Κυριακής. Λοιπόν, για τα παιχνίδια της Κυριακής, βλέπουμε και πάλι τις αποδόσεις. Στο 1.65 ο άσος της Έμπολη, στο 5.75 το διπλό της Κάρπη, το over στο 2.20, Κιέβο Αταλάντα 2.50, 3.10, 3.05, στο 1.35 η διπλή ευκαιρία του άσο Χ και του άσο διπλό, στο 1.50 το Χ2, στο Μίλαν Βερόνα, 1.35 για τη Μίλαν, 9.5 το διπλό, no goal 1.70, goal goal 2.10. Στο Juventus Fiorentina, προβάδισμα μεγάλο στο Juventus, 1.65, 5.80 το διπλό της Fiorentina, 3.65 το Χ. 2.05 στο goal goal, 1.70 στο no goal. Και το under 1.70, 2.05 το over. Λοιπόν, για το παιχνίδι της Δευτέρας, Λάτσιο Σαπτόρια, στο 1.50 ο άσος, 4.10 το Χ και 7 το διπλό. Το under στο 1.90, το over στο 1.80. No goal στο 1.75, συμφωνεί με τα προηγούμενα, και το goal goal στο 2. Να περάσουμε στην πρόταση του στον kuva.gr. Λοιπόν, για το Genoa Bologna, η πρότασή μας είναι στον άσο. Στο Palermo Frosinone επίσης στον άσο. Sassuolo Torino, άσο Χ. Udinese Inter, Χ2. Στα παιχνίδια της Κυριακής, στο Milan Verona, πρόταση στον άσο. Στο Kiev Atalanta, άσο Χ. Στο Empoli Carpi, στον άσο. Νάπολι Ρώμα, άσο Χ. Και Juventus Fiorentina, άσο Χ. Για το μάτς της Δευτέρας, Λάτσιο Σαπτόρια, πρόταση στον άσο.
Ιταλία, να περάσουμε να δούμε τι γίνεται και στη Γερμανία, στην Bundesliga, 16η αγωνιστική. Τα στατιστικά των σημείων και τα under-over. Το over κυριαρχεί στη Γερμανία, στην Bundesliga 57,8%, το under στο 42,2%. Μικρό προβάδισμα στον Άσο 40,7%, το διπλό στο 37,1%. Ισόπαλα έχουν λήξει το 22,2% των 135 αγώνων που έχουν γίνει ως τώρα. Στην προηγούμενη αγωνιστική στην Bundesliga, να δούμε τα αποτελέσματα. Η Σάλκε με το ανόβερο 3-1. Gladbach Bayern 3-1, μεγάλη νίκη της Gladbach, απώλεια για την Bayern, πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Ingolstadt Hoffenheim 1-1, Κολονία Augsburg 0-1, Αμβούργο Mainz 1-3, Hertha Leverkusen 2-1, Wolfsburg Dortmund 1-2, Stuttgart Werder Bremen 1-1, Eintracht Frankfurt Darmstadt 0-1. Να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα μας. Πώς έχει βαθμολογία στην Bundesliga. Να δούμε τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Η Bayern προηγείται με 40 βαθμούς, η Dortmund στους 35, η Gladbach στους 26 μετά τη μεγάλη νίκη της. Hertha επίσης με 26, Wolfsburg με 25, Schalke με 24. Γενικά οι ομάδες έχουν μικρές διαφορές από την τρίτη θέση και κάτω. Στη ζώνη του υποβιβασμού, η Hoffenheim είναι ουραγός με 10, έναν παραπάνω με 11 η Stuttgart, η Augsburg με 13, Werder Bremen και Ανόβερο με 14, όσους και η Eintracht. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα μας που βλέπουμε την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, απόψε Mainz Stuttgart. Σάββατο Hoffenheim Hannover. Bayern Ingolstadt. Darmstadt Hertha. Wolfsburg Αμβούργο. Werder Bremen Κολονία και Leverkusen Gladbach. Τα παιχνίδια της Κυριακής είναι Augsburg Schalke και Dortmund Eintracht. Να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι καλύτεροι και οι χειρότεροι στην Bundesliga. Η Bayern, καλύτερη επίθεση συνολικά, καλύτερη επίθεση εντός έδρας, καλύτερη επίθεση εκτός έδρας η Dortmund. Χειρότερη επίθεση στο σύνολο η Ingolstadt, οπότε κοντράρονται η καλύτερη και η χειρότερη επίθεση. Χειρότερη επίθεση εντός η Werder, χειρότερη επίθεση εκτός η Wolfsburg. Καλύτερη άμυνα στο σύνολο και καλύτερη άμυνα εντός έδρας, αλλά και εκτός έδρας η Bayern. Χειρότερη άμυνα στο σύνολο, Stuttgart. Περισσότερες νίκες έχει η Bayern με 13, περισσότερες ήττες η Stuttgart με 10, περισσότερες ισοπαλίες η Hoffenheim με 7. Στην καλύτερη διαφορά τερμάτων βρίσκουμε και πάλι την Bayern με 35 και στη χειρότερη τη Stuttgart με 17. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στις συγκρίσεις των αποδόσεων των εταιριών. Στο Mainz Stuttgart βλέπουμε στο 2.15 τον Άσο, 3.65 το Χ, στο 3.20 το διπλό. Το Under στο 2.30, το Over στο 1.55, Goal Goal 1.50 και No Goal 2.45 σύμφωνα με την Bet Shop. Μπορείτε φυσικά να βρείτε και άλλες 258 επιλογές για να στοιχηματίσετε σε αυτό το παιχνίδι. Βλέπουμε τώρα και τα παιχνίδια του Σαββάτου.
Το Bayern Μονάχου Ingolstadt, λογικό το 1-0-6 για τον Άσο. Αλλά υπάρχουν πολύ καλύτερα παιχνίδια για να βγάλει κάποιος κάποιο κέρδος. Το Leverkusen Gladbach είναι ένα ενδιαφέρον μάτς. Και το Wolfsburg Αμβούργο. Η Wolfsburg με μεγάλη πρόκριση στους 16 του Champions League για πρώτη φορά. Άφησε εκτός τη Manchester United. Μετά τις προτάσεις για τα παιχνίδια του Σαββάτου, περνάμε στα δύο της Κυριακής, στο Augsburg Schalke. 2,60 το ο Άσος, 2,65 το διπλό, στο 3,45 το Χ. Και το Under με το Over, στο 1,95 το Under, 1,80 το Over, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Goal-goal στο 1,65, no goal στο 2,15. Και στο Dortmund Eintracht, 1,17 ο Άσος της Dortmund, η οποία προέρχεται από την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Στο 14 το διπλό, στο 8 το σημείο Χ. Goal goal στο 1,85, no goal στο 1,90. Να δούμε και την πρόταση και πρόβλεψη του στο kuva.gr. Λοιπόν, για το παιχνίδι Mainz Stuttgart, το πρώτο της αγωνιστικής, πρόταση είναι στον Άσο. Hoffenheim Μανόβερο, Άσο και Χ. Bayern Ingolstadt, Άσος, λογικός. Darmstadt Hertha, 2 Άσο Χ με αυτή τη σειρά. Wolfsburg Αμβούργο στον Άσο. Werder Bremen Κολονία, Χ2. Και Leverkusen Gladbach, επίσης το Χ2. Για τα παιχνίδια της Κυριακής, Augsburg Schalke, 2 Άσο Χ η σειρά. Στο Dortmund Eintracht Frankfurtis, προβάδισμα στον Άσο. Να προχωρήσουμε στη συνέχεια, να δούμε και τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που μας έχουν μείνει. Θα προχωρήσουμε τώρα στην Ολλανδία, στην Eredivisie. 16η αγωνιστική και εκεί. Τα στατιστικά των σημείων και τα under-over. Το over προηγείται στα μέχρι τώρα 135 παιχνίδια με 56,3%, το under στο 43,7%. Άσος 45,2%, σημαντικό προβάδισμα για τους γηπεδούχους δηλαδή στην Ολλανδία. Στο διπλό βρίσκουμε το 28,2% και στο Χ λήγουν το 26,7% των αγώνων. Τι κάνανε οι ομάδες λοιπόν στην προηγούμενη αγωνιστική στην Red Division. Alkmaar Den Haag 0-1. Βλέπουμε ότι το παιχνίδι ήταν και στα under. Excelsior 5, άσο-άσο Χ. Άλλο ένα under. De Graafschap Utrecht 0-1. Και άλλο under. Vitesse Eindhoven 0-1. Under. Ajax Herenveen 5-2. Περάσαμε στα over τώρα. Willem Cambuur 3-0. Feyenoord Heracles 3-0. Nijmegen Zwolle 2-2. Και Roda Groningen 0-0. Αυτά έγιναν στην Ολλανδία την προηγούμενη εβδομάδα. Η βαθμολογία τώρα. Ο Άγιαξ με 38 βαθμούς οδηγεί την κούρσα, ακολουθεί η Φέγενορντ με 36 και η Αϊντχόφεν με 34. Σημαντική διαφορά πιο κάτω η Χέρακλες με 26, η Γκρόνιγκεν με 25, η Φίτεσε και η Ναϊμέγγεν με 24. Στη ζώνη του υποβιβασμού βλέπουμε την Τβέντε στη 16η θέση με 10,
Η Καμπούρ με 7 και η Ντεγκράφσαπ με 5 έχουν χάσει αρκετό έδαφος. Λίγο πιο πάνω βρίσκονται η Βίλε με 14 και η Ρόντα με 15. Έχουμε ακόμα πολύ ψωμί μπροστά μας και στην Eredivisie. Για την επόμενη αγωνιστική τώρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το απόψινό μάτς Herenveen Excelsior. Στο πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινάμε με τον Den Haag Willem, Cambuur Nijmegen, Eindhoven Ronda, Twente de Graafschap, Utrechtη, περνάμε στην Κυριακή τώρα, Utrechtη Ajax. Επικίνδυνη εξόρμηση για τον Ajax, στην έδρα της Utrechtης δυσκολεύεται εκεί. Groningen Feyenoord, Zwolle Alkmaar και Heracles Vitesse. Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Ολλανδίας. Να δούμε τώρα τους καλύτερους και τους χειρότερους στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Άγιαξ καλύτερη επίθεση στο σύνολο και εντός έδρας, με 43 και 26 γκολ αντίστοιχα. Εκτός έδρας η Eindhoven έχει την καλύτερη επίθεση με 24. Χειρότερη επίθεση στο σύνολο η Ρόντα με 11. Εντός έδρας τα λιγότερα γκολ τα βάζει Καμπούρ με 7. Εκτός έδρας η Ρόντα που έχει βάλει μόνο 3. Καλύτερη άμυνα συνολικά διαθέτει ο Άγιαξ. Καλύτερη άμυνα εντός έδρας η Φέγενορτ. Εκτός έδρας ο Άγιαξ. Χειρότερη άμυνα στο σύνολο και εντός και εκτός η Καμπούρ. Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Άγιαξ με 12 και τις περισσότερες ήττες η Den Graafschap επίσης με 12. Ομάδα της οπαλίας η Den Haag με 7. Στην καλύτερη διαφορά τερμάτων βρίσκουμε τον Άγιαξ με 34. Τη χειρότερη διαφορά τερμάτων την έχει η Καμπούρ με μείον 26. Βλέπουμε εδώ τον Άγιαξ να δείχνει και να αποδεικνύει το προβάδισμά του και με τα στατιστικά. Να δούμε λοιπόν τη συγκρίση των αποδόσεων. Το Herenveen Excelsior στο 1.70 ο άσος, το 4.40 το διπλό, 3.95 το χ. Βλέπουμε και στο goal 1.50, no goal 2.20, under 2.25, over 1.50. Να δούμε τις αποδόσεις και για τα παιχνίδια του Σαββάτου. Καμπούρ Νιμέγεν βλέπουμε 2.95 τον άσο, 2.30 το διπλό, στο 3.40 το χ, 9.25 το χ της Eindhoven με τη Ρόντα, 23 το διπλό. Τη μεγαλύτερη απόδοση στο Άντερ δίνει το Eindhoven Ρόντα, 3.25 από τα μάτς του Σαββάτου. Να περάσουμε και στις προβλέψεις για την Κυριακή. Στο Utrechtη Ajax 4 ο άσος, 3.75 το χ, 1.80 το διπλό του Ajax. 2.10 το no goal, 1.55 το goal goal. Το under στο 2.05, το over στο 1.60. Προβάδισμα στη Feyenoord βάσει των αποδόσεων με 1.70 το διπλό στην έδρα της Groningen. Στο 1.65 και το over και το goal goal. Στο 2 το under και το no goal. Και στο Heracles Vitesse επίσης προβάδισμα στη Vitesse με 2.30. 2.80 ο άσος της Heracles. 3.55 το χ. Η Alkmaar το διπλό στο 2.95. Και στο 2.20 ο άσος της Zwolle. Να προχωρήσουμε και στις προβλέψεις του Σοκουβά. Λοιπόν, στο Herenveen Excelsior η πρόταση είναι άσο χ. Στο Den Haag Willem, άσο 2. Καμπούρ Νιμέγεν, χ 2. Eindhoven Ronda, άσος. Twente de Graafschap, άσος και χ. Utrechtη Ajax, διπλό άσος χ η σειρά.
Γκρόνιγκεν Φέγενορτ, άσος 2. Τσβόλε Αλκμαρ, άσος 2 Χ. Χέρακλες Φύτεσε, άσος διπλό. Αμφίροπα, όπως βλέπουμε τα παιχνίδια, αρκετές οι προτάσεις. Να περάσουμε και στην Ελλάδα, στη Super League, όπου βρισκόμαστε στη 14η αγωνιστική. Να δούμε τα στατιστικά. Λοιπόν, στο under το 51,9% των 104 παιχνιδιών που έχουν γίνει ως τώρα. Στο over το 48,1%, νίκες των γηπεδούχων με 41,4%, το διπλό δεύτερο με 35,6% και το χ 23,1%. Αυτό είναι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε 104 αγώνες που έχουν διεξαχθεί στη Super League. Να προχωρήσουμε να δούμε τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Νίκη του Ηρακλής στην έδρα του Αστέρα με 1-2. Over το παιχνίδι. Ξάνθη Πλατανιάς 0-2 στο Άντερ. Πανθρακικός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήρε την 13η νίκη του με αγγλικό σκορ 3-4, μεγάλο over. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 2-1. ΑΕΚ Καλονί 3-0. ΠΑΣ Γιάννενα Λεβαδιακός 0-1, μεγάλη νίκη και του Λεβαδιακού. Βέρεια Παναθηναϊκός 0-1. Πανετολικός Ατρόμητος 1-1. Βλέπουμε μια σχετική ισορροπία στα under και στα over. Να προχωρήσουμε να δούμε πώς είναι η βαθμολογία. Να επισημάνουμε εδώ ότι απομένει και η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ο Ολυμπιακός με 39 βαθμούς, 13 στα 13, νέο ρεκόρ, καλύτερης εκκίνησης. Η ΑΕΚ στους 26, ο Παναθηναϊκός 25, ο Πανιώνιος 22 και ο ΠΑΟΚ 22, πολύ κοντά και ο Αστέρας Τρίπολης με 21. Στη ζώνη του υποβιβασμού η Καλονή και ο Πανθρακικός με 7 βαθμούς. 10 έχει ο Ατρόμητος και 13 ο Πανετολικός με ΠΑΣ Γιάννηνα και Βέρεια 14 από πάνω. Να δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, το Σάββατο είναι το παιχνίδι Ηρακλής Πανθρακικός. Πλατανιάς ΠΑΣ Γιάννηνα. Πανιώνιος ΑΕΚ στην πρώτη επικίνδυνη έξοδο της ΑΕΚ του Πογιέτ στην έδρα του Πανιωνίου. Ολυμπιακός Πανετολικός την Κυριακή. Ατρόμητος Καλονή επίσης την Κυριακή. Ξάνθη Βέρεια. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Επικίνδυνη ομάδα Αστέρας Τρίπολης. Χρειάζεται προσοχή πάντα. Και τη Δευτέρα το Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Επίσης ένα ενδιαφέρον πολύ παιχνίδι της αγωνιστικής. Να δούμε τους καλύτερους και τους χειρότερους. Καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός και στο σύνολο και εντός εκτός, με 38 γκολ συνολικά, 20 εντός έδρας και 18 εκτός. Τη χειρότερη επίθεση την έχει η Βέρεια, με 8 στο σύνολο και 2 εντός έδρας. Τη χειρότερη επίθεση εκτός έδρας η Καλονή. Καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός στο σύνολο και εντός έδρας. Καλύτερη άμυνα εκτός έδρας η Βέρεια, κρατάει καλά έξω η Βέρεια. Χειρότερη άμυνα στο σύνολο ο Πανθρακικός όπως και εντός έδρας. Χειρότερη άμυνα στα εκτός έδρας παιχνίδια ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Ολυμπιακός με 13. Τις περισσότερες ήττες ο Ατρόμητος, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν τη φετινή, με 9. Περισσότερες ισοπαλίες η Ξάνθη, 6. Την καλύτερη διαφορά τερμάτων την έχει ο Ολυμπιακός με 30. Τη χειρότερη διαφορά τερμάτων ο Πανθρακικός με μείον 14. Να προχωρήσουμε στις αποδόσεις. Βλέπουμε το Πανιώνιος ΑΕΚ 3.65 ο άσος, το 3.20 το χ, 2.10 το διπλό της ΑΕΚ, στο 2.25 το over. Στο Πλατανιάς ΠΑΣ Γιάννενα στο 2.40 το over, με προβάδισμα στον Πλατανιά να
κυριαρχήσει στην έδρα του 2-15 ο Άσος, 3-50 το διπλό, 3-20 η ισοπαλία. Βλέπουμε το goal-goal στον Ηρακλή στο 2-0-5, το over στο 2-25, under και no goal στο 1-60. 1-80 δίνουν στον Άσο, 4-70 το διπλό, 3-40 το χ. Βλέπουμε τις αποδόσεις τώρα για τα παιχνίδια της Κυριακής. Ολυμπιακός Πανετολικός, στο 1-20 Ολυμπιακός ως το φαβόρι, 13-50 το διπλό του Πανετολικού, το goal-goal στο 2-0-5 και το over στο 1,5. Ατρόμητος Καλονή, ο Ατρόμητος χρειάζεται βαθμούς, είναι το Άσος στο 1,45 και η Καλονή επίσης, 8-25 το διπλό, goal-goal 2-40. Under 1.65, over 2.20, no goal στο 1.45. Βλέπουμε το Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, στον Άσο στο 1.70, 5.5 δίνει το διπλό, 3.50 ισοπαλία. Αστέρας Τρίπολης θέλει προσοχή πάντα, είναι μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, ζημιάρα ομάδα. Ξάνθη Βέρεια, στο 2 ο Άσος της Ξάνθης. Στο 3-15 το χ, στο 4-10 ισοπαλία, στο 4-10 το διπλό. Και βλέπουμε για το Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, 5-25 ο Άσος του Λεβαδιακού, στο 1-70 ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από πολύ μεγάλη νίκη στη Γερμανία επί της Ντόρτμουντ, στην αυλαία της συμμετοχής του στο Europa League. 2-0-5 το goal-goal, no goal στο 1-60, 1-65 το under, 2-20 το over. Και άλλες 258 επιλογές της Bet Shop. Να προχωρήσουμε να δούμε και τις προτάσεις και προβλέψεις του στο kuva.gr. Στο Ηρακλής Πανθρακικός, η πρόταση είναι στον Άσο. Στα παιχνίδια του Σαββάτου, Πλατανιάς Πας Γιάννενα, επίσης η πρόταση στον Άσο. Πανιώνιος ΑΕΚ, Άσο Χ. Δυνατή ομάδα και στην έδρα το Πανιώνιος. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ολυμπιακός Πανετολικός. Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό στην αυλαία των ομίλων του Champions League θέλει να διασκεδάσει εντυπώσεις. Δεν θα έχει εύκολο έργο Πανετολικός. Πρόταση στον Άσο. Ατρόμητος Καλονή. Επίσης στον Άσο η πρόταση. Για τα παιχνίδια της Κυριακής τώρα έχουμε περάσει ούτως ή άλλως. Ξάνθη Βέρεια. Μικρό προβάδισμα στο διπλό. Ακολούθως ισοπαλία και μετά στον Άσο. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Άσο Χ η πρόταση. Και στο μοναδικό μάτς της Δευτέρας, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, Άσος διπλό. Και οι δύο ομάδες έχουν δείξει ότι μπορούν να πάρουν νίκη. Σας ευχαριστούμε με αυτή την τελευταία κάρτα της πρότασης για τα παιχνίδια της Super League. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή. Να σας ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Και να σας ευχηθούμε μέχρι τότε καλά κέρδη. Για όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο kuva.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικά. Καλό σας βράδυ!